να υποδεχθούμε την Άντζελα Ζούγρα στο πλατό. Φύγε εσύ, έλα εσύ που λέει. Έλα, έλα, παιδιά, να γίνει η αλλαγή. Έλα, έλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε? Πήγαινε, έλεγε το δωμάτιο. Για αυτή τη σεζόν είναι η πρώτη φορά που είμαι εδώ και είναι πολύ πιο φωτεινό. Η αίσθηση είναι πολύ καλύτερη. Θέλαμε να σε υποδεχτούμε. Να πούμε να ευχαριστούμε. Κύριε Τσουκαλά, τη χαιρετάμε να είναι καλά και πάμε στο. Λοιπόν, υπέρβαρο Μοντέλο. Όχι μόνο, εξόφυλλο στο Κοσμοπόλιταν. Στο τελευταίο τεύχος. Πέφτουνε τα τείχη. Ναι. Έτσι όπως το συζητάμε, είναι σαν να πέφτουν τα τείχη από τη μία που λέει η Μάρεν. Και ίσως καλά κάνουν και πέφτουν. Αλλά αφού το συζητάμε και είναι είδηση, μάλλον δεν έχουν πέσει τα τείχη. Αυτό είναι, ναι, η άλλη πλευρά, ότι όταν κάτι δημιουργεί τέτοιες αντιδράσεις και τέτοια αμφιλογόμενα σχόλια, τελικά... Μία πλευρά υπάρχει. Όχι, η μία πλευρά είναι ότι εγώ τουλάχιστον πώς το βλέπω, ότι μετά από τόσα χρόνια που μας επιβάλλεται ένα μοντέλο συγκεκριμένο σε σχέση με όλα αυτά τα εξώφυλλα, τον κόσμο τη μόδα και τα γάλματα, ας πούμε. Ακριβώς. Ίσως και, σε σχέση με το βάρος πολύ κάτω από το μέσον όρο, φτάνει η στιγμή που ένα τέτοιο περιοδικό. Που... Α, βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία, γιατί μιλάμε πραγματικά για υπέρβαρη. Μιλάμε για μια πραγματικά υπέρβαρη γυναίκα, δεν μιλάμε για χειμώνα. Όχι, που ξεφεύγει γυναίκα, από τα. Ναι. Δεν έχει τις καμπύλες. Το πλαίσιο της. Του μοντέλου. Έχει κάποια κιλά παραπάνω. Δεν μιλάμε για καμπύλες. Ναι. Μιλάμε για πολλά παραπάνω κιλά. Είναι καταρχήν να την συστήσουμε έτσι και στον κόσμο που δεν την ξέρει. Ναι. Την λένε Tess Holliday, είναι 32 ετών, είναι παντρεμένη. Ο άντρας της την στηρίζει και την αγαπά και της λέει ότι εμένα μ' αρέσεις και σε αποδέχομαι ακριβώς έτσι όπως είσαι, γι' αυτό σε θέλω και γι' αυτό σε αγαπάω. Πολύ σημαντικό να δώσουμε και κάποια μηνύματα, έτσι. Είναι πολύ ωραίο κορίτσι, βέβαια. Είναι πολύ όμορφη στο πρόσωπο. Ναι. Έχει πολλά περιττά κιλά. Ξεκίνησε το 2010 να ασχολείται με το να κάνει επιδείξεις, φωτογραφίσεις για μεγαλύτερα μεγέθη, για πολύ μεγαλύτερη μεγέθη. Είναι ένα plus size, έτσι λέγεται, μοντέλο. Ναι. Μέσα σε 5 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο εκεί της μόδας σε ό,τι έχει να κάνει με γυναίκες με περισσότερα κιλά. Είναι πολύ ενεργή στα social media. 1,5 εκατομμύριο ακολούθους έχει στο Instagram που την υποστηρίζουν και που την αποδέχονται ακριβώς όπως είναι. Έχει πολύ χιούμορ, έχει αποδείξει. Δηλαδή, δεν την ενοχλούν ακόμη και τα σχόλια που μια γυναίκα που ακόμη και αν είχε 5 παραπάνω κιλά, γιατί έχουμε θέμα γυναίκες με το βάρος συνήθως, θα την ενοχλούσε και θα την πίκραινε. Αυτή το γυρνάει υπέρ της κάθε φορά. Να σας πω ότι πέρσι, το 17 λοιπόν, φωτογραφήθηκε μπροστά από μια αφίσα μιας φάλαινας και είπε ότι επιστροφή στην οικογένεια. Δηλαδή είναι μια γυναίκα που αυτοσαρκάζεται. Να σου πω κάτι όμως, είναι και το μαγαζί της αυτό. Δηλαδή τώρα θέλω να πω, ας πούμε, ότι αυτό πουλάει. Το έχει πιάσει λοιπόν το νόημα. Άρα και θα το διακομωδήσει και θα το στυλιτεύσει και η ίδια ενδεχομένως. Θα είναι σε μια αντιπαράθεση. Σωστά. Θα κάνει και μια φωτογράφηση λίγο πιο προκλητική να συζητηθεί. Πώς θα έτσι ακριβώς. Η ίδια έχει βγάλει πολλά χρήματα, όπως καταλαβαίνετε, από τη δουλειά της. Δεν είναι και ανταγωνισμό. Παίζει μόνη της. Όχι, υπάρχουν αρκετά. Υπάρχει και τέτοια βιομηχανία. Στην Αμερική κυρίως, δηλαδή, υπάρχει εξειδίκευση στα πάντα πια. Μα είναι οι πιο παχύσαρκοι άνθρωποι στην Αμερική. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα παραπάνω κιλά είναι κυρίως θέμα υγείας για τους ανθρώπους που τα έχουν και όχι αισθητικής. Ο καθένας μπορεί να διαμορφώνει την αισθητική που θέλει πάνω του. Το σώμα μας το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό προσπαθεί να πει τελικά και η συγκεκριμένη γυναίκα. Έχουν περάσει στα άκρα. Δηλαδή από εκεί που βλέπουμε τα σκελετωμένα μοντέλα, περνάμε σε ένα άλλο μοντέλο που δεν μιλάμε για λίγα φυσιολογικά, για φυσιολογικές γυναίκες. Έχουμε ένα πρόβλημα να βρούμε τη μέση εδώ. Μιλάμε τώρα για μια κοπέλα η οποία έρχεται και λανσάρει κάτι το οποίο πάλι ξεφεύγει είναι από ακραίο. Την είναι ακραίο. Πάλι είναι αντιγυνό για πράγμα, γιατί τα σκελετωμένα μοντέλα και αυτά δεν διατρέφονται. Όχι μόνο αυτό, και δημιουργούν πρότυπα στα νέα κορίτσια. Το λέω και εγώ από τη δικιά μου πλευρά που θεωρούμε πολύ λεπτή, όμως εάν δεν είναι η κατασκευή σου αυτή και προσπαθείς να το πετύχεις για να μπει σε μια εικόνα, βλάπτεις την υγεία σου. Σωστά. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Συνδέεται αυτή η παχυσαρκία, αυτού του είδους η παχυσαρκία και με προβλήματα υγείας, είναι σαφές. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα μηνύματα είχαν να κάνουν με γυναίκες που προβληματίζονταν για τα 5, 10, 15 κιλά παραπάνω και που ένιωσαν μια μεγάλη έτσι απενεχοποίηση για όλο αυτό. Μάλιστα. Και πήραν κουράγιο και ελπίδα. Εμείς να τις ευχηθούμε να συνεχίσει να είναι ευτυχισμένη, χαρούμενη και όμορφη. Να είναι και να κάνει ό,τι μπορεί για να είναι υγιής. Αυτό. Άντζελα, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.